Dreamy. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτού του podcast, Άχνο τέχνη. Για όσου δεν με ξέρετε Μίτζι και για όσου με ξέρετε Μίτζι, ε, λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε, βασικά θα απαντήσω σε κάποια ερωτήματα γενικότερα για την τέχνη και είναι ένα επεισόδιο θα λέγαμε Πιο ερευνητικό, και θα μιλήσουμε για κάποια άλλα πράγματα παραπάνω, αλλά θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Αρχικά, θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που βασανίζει πάρα πολύ κόσμο. Τι είναι τέχνη, παιδιά, ε, τι είναι τέχνη. Έλαντε, λοιπόν, αρχικά το πρώτο πράγμα, τι είναι τέχνη. Η τέχνη, αρχικά να πούμε ότι βασίζεται στην εμπειρία, έτσι. Η τέχνη είναι βγαλμένη από τη ζωή και η ζωή είναι βγαλμένη από την τέχνη, λοιπόν. Οπότε νομίζω ότι εγώ όταν απαντάω. Ε, σε αυτό το ερώτημα, το πρώτο, πράγμα, το πρώτο πράγμα ελληνικά, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν με ρωτάνε αυτή την ερώτηση είναι ζωή. Ε, μπορεί να ακούγεται λίγο τετριμένο, μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό, αλλά παιδιά είναι ζωή. Με τα καλά και τα άσχημα, η τέχνη αντιπροσωπεύει τη ζωή. Η τέχνη βγαίνει μέσα από τη ζωή και χωρί τη ζωή δεν θα υπήρχε τέχνη. Ε, τώρα από εκεί και πέρα όμω, είναι κάποια υποερωτήματα που βασανίζουν πολύ, πολύ κόσμο. Αρχικά, η τέχνη υπάρχει παντού. Έτσι. Και μπορεί κάποιο να κάνει τέχνη από τη στιγμή που δεν είναι καλλιτέχνη. Και παιδιά, η ερώτηση είναι φυσικά. Αν είναι δυνατόν, εννοείται ότι κάποιο, ο κάθε άνθρωπος κάνει τέχνη και παράγει τέχνη στην καθημερινότητά του και ας μην είναι καλλιτέχνη. Και μου λες τώρα πώς γίνεται. Να σας πω κάτι. Η τέχνη μπορεί να βρίσκεται από τα θέατρα, από τις γκαλερί, από τις μουσικές σκηνές, από, τα, από το σινεμά, μέχρι μία πλατεία σε ένα χωριό που ένα παππού παίζει με τη φλογέρα του, μέχρι στο σπίτι μου που εκείνη την ώρα εγώ αποφασίζω την ώρα του μαθήματο, επειδή βαριέμαι να σκαλίσω στο διαδικτυα, διαδικτυακό μάθημα, να ζωγραφίσω μία πεταλούδα στο χαρτί μου. Ε, όταν περπατάω στο δρόμο για ακούω τη μουσική μου και τραγουδάω, όταν είμαι σε ένα ρεμπετάδικο και ξαφνικά έχει πάει διακοπή, έχει διακοπή ρεύματο και αρχίζει όλη η παρέα και συνεχίζει το άσμα του τσιτσάν, για παράδειγμα. Οπουδήποτε, οπουδήποτε οι άνθρωποι κάνουμε και παράγουμε τέχνη. Και δεν χρειάζεται να είμαστε καλλιτέχνε για να παράξουμε τέχνη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι καλλιτέχνε γεννήθηκαν μέσα από την τέχνη που υπήρχε στη ζωή. Ε, από του ανθρώπου των σπηλαίων, γιατί και εκείνοι παρήγανε τέχνη. Γύρναγαν από την κοινή και πήγαιναν και σκάλιζαν και ζωγράφιζαν στου τοίχου αυτά που έκαναν μέσα στη μέρα του. Ήτανε καλλιτέχνε δεν νομίζω, αλλά παρήγαγαν τέχνη και έτσι μετά αυτό οδήγησε και στην ανάγκη των ανθρώπων να το κάνουν και ε, σαν επάγγελμα για να μπορούν να ζήσουν. Γιατί είναι πάρα πολύ, είναι ένα, ένα, ένα ζωτικό κομμάτι η τέχνη. Και θα μου πεις τώρα, ναι αλλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα να πεις ότι κάνω τέχνη για... και δεν είμαι καλλιτέχνης. Κα... Λοιπόν, η τέχνη και ο καλλιτέχνης στα μάτια μου είναι δύο πράγματα τα οποία είναι δεν είναι μαζί, είναι δίπλα-δίπλα. Θέλω να πω ότι ο καλλιτέχνης έχει, το κάνει στοχευμένα, ε, έχει διαβάσει πάνω σε αυτό, έχει δουλέψει πάνω σε αυτό, έχει κάποια έφεση παραπάνω σε αυτό, το κάνει επαγγελματικά ή και όχι κάποιες φορές, αλλά κυρίως έχει μια οδό πιο στοχευμένη πάνω σε αυτό. Δεν μιλάμε για την τέχνη που μπορεί να βγαίνει από την καθημερινότητα, έτσι, γιατί για παράδειγμα... Σα λέω εγώ τώρα. Και εγώ μαγειρεύω στην καθημερινότητά μου. Όλοι μα μαγειρεύουμε στην καθημερινότητά μα. Αλλά υπάρχουν και σεφ. Ε, μπορείτε να καταλάβετε και να διαχωρίσουμε ότι ξέρετε κάτι. Όλοι μα μπορούμε να μαγειρέψουμε. Όλοι μα μπορούμε να κάνουμε. να δημιουργήσουμε ένα πιάτο. Να φτιάξουμε ένα πιο γκουρμέ πιάτο. Α πούμε, με έναν τρόπο να φτιάξουμε γλυκά. Όλοι μα το κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε. Και καλώ. Και κάποιοι το κάνουμε και για χόμπι και μα αρέσει και το ψάχνουμε και παραπάνω. Αλλά υπάρχουν όμω και άνθρωποι που το κάνουν εξειδικευμένα, επαγγελματικά και μπορούν και δημιουργούν και δημιουργούν πράγματα τα οποία εμεί μετά επηρεαζόμαστε. Νομίζω ότι είναι αυτή η διαφορά. Ότι ένα καλλιτέχνη μπορεί να φτιάξει πράγματα που μπορεί να επηρεάσουν του ανθρώπου στο κομμάτι τη τέχνη και την ίδια την τέχνη σε σχέση με έναν άνθρωπο που απλά κάνει τέχνη. Απλά αυτό το βάζω στο ίδιο τραπέζι γιατί έχει δημιουργηθεί κυρίως από το σύστημα ότι δεν μπορείς να κάνεις τέχνη αν δεν είσαι καλή τέχνης το οποίο αυτό είναι απαράδεκτο και το θεωρώ πάρα πολύ είναι είναι σφαλμένο στα μάτια μου διότι μην ξεχνάμε και ότι η δουλειά της τέχνης γεννήθηκε ε, από την ίδια τη ζωή που η ίδια ζωή ε, δεν γεννήθηκε κάποιο ο πρώτο άνθρωπο και λέει: με είμαι καλλιτέχνη και θα κάνω τέχνη. Όχι, παιδιά, ξεκίνησε από τι συνήθειε του ανθρώπου, του πρωτόγονου ανθρώπου, από τη συνήθεια από τη φύση. Και μετέπειτα εμεί είδαμε ότι μπορούμε αυτό το πάμε παραπάνω, να δημιουργήσουμε πράγματα, να γίνει επάγγελμα και να επηρεαστούν πάρα πολλά κομμάτια και να οδηγήσει είτε από ε, έναν πίνακα είτε από ένα κίνημα σε πάρα πολλούς άλλους τρόπου ε, τρόπους να εμπορευματοποιηθεί η τέχνη, να γίνει ένα θα λέγαμε ε, οικονομικό όπλο γιατί είναι παιδιά και ένα οικονομικό όχι όπλο θα λέγαμε ένα οικονομικό εργαλείο και να οδηγήσει και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αλλά η πρωτόλια βάση της τέχνης λέει ότι είναι για όλους γιατί η τέχνη όπως είπα είναι εμπειρία ζωής και όλοι μας από τη στιγμή που ζούμε μέχρι να πεθάνουμε όταν ζούμε παράγουμε τέχνη καθημερινά. Και αυτό το λέω και όλες με ανθρώπους που συνεργάζομαι από θέμα μαθήματος, δηλαδή είτε με παιδιά είτε με ενήλικες. Το πρώτο πράγμα που λένε είναι ότι άκητε εγώ μια δεγραμμή δεν μπορώ να τραβήξω, εγώ είμαι με την τέχνη άσχετη ή άσχετος δεν μπορώ να το κάνω. Μα δεν είπαμε να το κάνεις και να γίνεις καλλιτέχνη. είπαμε απλά να παράξουμε τέχνη, είπαμε να δημιουργήσουμε, είπαμε μέσα αυτό που έχουμε σε λόγια να το κάνουμε εικόνα, να το κάνουμε τραγούδι, και στην τελική πραγματικά σας λέω, αν νιώθετε ότι έχετε ένα τείχος και θέλετε και λέτε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τέχνη, σκεφτείτε τα απλά πράγματα της καθημερινότητας. Πάρα πολλές φορές έχετε τραγουδίσει στο μπάνιο, πάρα πολλές φορές έχετε ζωγραφίσει κάτι, πάρα πολλές φορές ε, έχετε χορέψει κάτι, οπότε εξ αρχής ε, έρχομαι λίγο να πάρω αυτή την ενοχή που μας έχει δώσει το ίδιο το σύστημα και η ίδια η τέχνη, αλλά στο κομμάτι το επαγγελματικό και στο πλαίσιο του, ε, εμπορευματοποίηση. Ότι δεν μπορείς να κάνεις τέχνη γιατί δεν είσαι καλλιτέχνης παιδιά, δεν ισχύει αυτό, οπότε Αφήστε, τα, αφήστε τις ενοχές δημιουργήστε με έναν τρόπο γι' αυτό είχα πει στο προηγούμενο ή στο ένα από τα πρώτα επεισόδια ότι δεν πειράζει που δεν μπορείτε να τραβήξετε μια ίσια γραμμή, επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να τραβήξετε έτσι κι αλλιώς μια ίσια γραμμή αλλά πάμε παρακάτω, μπορείτε να κάνετε ένα σώμα πράγματα στην καθημερινότητά σας τα οποία είναι τέχνη και ε, ε, πάνε ε, μπορούν να σας οδηγήσουν σε, σε, σε πολύ ε, σε μια συνομιλία συναισθημάτων. Ε, Τώρα από εκεί και πέρα, η τέχνη ε, από τους καλλιτέχνε. οι καλλιτέχνε ουσιαστικά λένε μία, μία αλήθεια της ζωής δοσμένη σε εικόνες, σε ηχούς, σε, αφέ, σε, αφ, σε υφές, ε, και η ζωή παιδιά είναι πάρα πολύ καλή, όμορφη, αλλά είναι και πολύ σκληρή. Γι' αυτό ε, λέμε ότι στην τέχνη δεν πρέπει να μπαίνουν καλούπια ε, γιατί η τέχνη ουσιαστικά μιλάει για την ίδια τη ζωή άρα στη ζωή δεν μπορείς να βάλεις και εύκολα καλούπια γιατί είναι πάρα πολύ ε, είναι δίκοπο πάρα πολλοί μιλάνε για πράγματα και απλοί άνθρωποι με επιλέγουν μέσα από το να δημιουργήσουν κάτι είτε αυτό μπορεί να είναι μια ζω... να είναι... Μια ζωγραφιά από ένα παιδί, ένα παιδί που μπορεί να έχει ζήσει σε μια εμπόλεμη ζώνη και βγάζει τα τραύματά του και τον πόνο του πάνω σε ένα χαρτί. Ε, είτε για παράδειγμα ένα παιδί που μπορεί να βρίσκεται σε ένα όμορφο πάρτι και απο, αποφάσει την ημέρα του γενεθλίου του να την αποτυπώσει και αυτό στο χαρτί, είτε ένα πολύ πολύ μεγάλο καλλιτέχνη που είναι φτασμένο και έχει πάει στα καλύτερα μουσεία του κόσμου, στα πιο ισχυρά, στο Μόμα και ξέρω εγώ παντού, στο Λούβρο, λέμε εγώ τώρα. Δεν, δεν σκιαγραφώ κάποιον, απλά λέμε τώρα. Όλοι, όλοι, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα ανθρώπινα όντα, πάντα κάτι θα έχουν να πούν μέσα από αυτό. Ε, τώρα, εμένα, για παράδειγμα, Θέλω να σας πω ότι μου ήρθε στο μυαλό καθώς σκεφτόμουν το επεισόδιο. Και το έγραφα. Ε, πριν μερικούς μήνες, στι αρχές του έτους, το έχω ξαναναφέρει στο επεισόδιο με τον Μηθυριδάτη, πήγαινε να το δείτε, είναι ενδιαφέρον. Ε, περί λογοκρισία. Δεν θα μιλήσω για τη λογοκρισία σε αυτό το κομμάτι, αλλά θέλω λίγο να μιλήσω για την ζωή και την τέχνη, πώ αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Ε, που η Γεωργία Λαλέ είχε, κάνει, είχε, δημιουργήσει το έργο με τη σημαία την ελληνική, όπου την είχε κεντήσει με, με σεντόνια κακοποιημένων γυναικών ροζ, τα οποία είχε ζητήσει ίδια να τη τα δώσουν και που λογοκρίθηκε στο ελληνικό προξενείο τον είπα, νομίζω. Ε, και θέλω να πω εκεί είναι ένα παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, υπάρχουν άπειρα παραδείγματα απλά ε, επιλεκτικά και πολύ συγκεκριμένα επέλεξα το συγκεκριμένο έργο ε, γιατί αυτά που θέλω να συζητήσω και να πω ε, σχετίζονται άμεσα με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας ένα από αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας και στον κόσμο ένα φαινόμενο ε, εκεί για παράδειγμα ε, είναι καταπληκτικό το ότι σχολιάζοντας λοιπόν ε, μέσα από αυτό το έργο την ίδια την κοινωνία και αυτό το φαινόμενο που, γιατί το έργο μιλάει για τις γυναικοκτονίες και γενικότερα με, την βία, το, κατά, με τη βία στις γυναίκες τέλο πάντων, εκεί βλέπεις ότι κοίταξε να δεις πόσο κοντά, πόσο κοντά μας είναι αυτό, ασχέτως αν εμείς δεν το θεωρούμε κοντά, και πώς έδωσε εικόνα στα γεγονότα με έναν τρόπο, δηλαδή ήταν το αποτέλεσμα. Και μενα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση οι αντιδράσεις που υπήρχαν από την ελληνική κοινωνία και το σύστημα και το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα και οι αντιδράσεις και οι γνώμες και η λογοκρισία του συγκεκριμένου έργου είναι Τη συγκεκριμένη δουλειά είναι μέρο του έργου. Δηλαδή, θυμάστε στο επεισόδιο με την Αμπράμοβιτ που σα έλεγα ότι. Ε... Είναι τρία πράγματα που συνθέτουν ένα έργο, είναι το ίδιο το, ο καλλιτέχνης, το ίδιο το έργο και το κοινό, η αλληλεπίδραση με το κοινό και εκεί πέρα φάνηκε ακριβώς αυτό που σχολίασε η καλλιτέχνη. Δηλαδή είναι αυτό που είπα και εγώ όταν είχε πρωτογίνει και είχε, είχε διαδοθεί ε, η ιστορία και το γεγονός ότι η πολιτεία, η κοινωνία, το σύστημα αντιδρά σε ένα έργο που μιλάει για τη βία... Στις, για τη, που είναι κατά της βίας... Ε, των γυναικών... αλλά δεν μιλά... για τη βία στις γυναίκες. Ε, και είναι... ουσιαστικά νομίζω το έργο... ήθελε να πετύχει αυτό το πράγμα... και εκεί λέει ότι... τι είναι αυτό που αποτυπώνει... αποτυπώνει την ίδια τη ζωή. Έτσι... Ε, και εννοείται βέβαια... Ε, είναι... Η κοινωνία γενικότερα εκνευρίστηκε πάρα πολύ διότι είδε ένα κομμάτι της, είδε ένα κομμάτι του εαυτού της που το κάνει η ίδια και δεν μπορεί να το αλλάξει, δεν θέλει να το αλλάξει και την ενοχλεί. Επίσης είναι πάρα πολύ θλιβερό το γεγονός ότι εν έτη 2024... Ε, με την τελευταία γυναικοκτονία που ήταν η πέμπτη για το 2024, δεν ξέρω ποια κατά σειρά είναι τα τελευταία τρία χρόνια, όχι μόνο, αλλά θέλω να πω ότι γίνονται συσσωρευμένα τα τελευταία, φαινόμενα τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι τραγικό που ακόμα μια κοινωνία δεν μπορεί να... Ε, δεν μπορεί να δει μάλλον το τέρας που ήδη έχει γεννήσει και που επικροτεί κιόλα να του δίνει τροφή και να μεγαλώνει ακόμα παραπάνω. Ο όρος γυναικοκτονία ακόμα δεν είναι αναγνωρισμένος επίσημα νομίζω ε, και καθόμαστε και συζητάμε και διαπραγματευόμαστε αν είναι γυναικοκτονία, αν είναι έγκλημα, αν, ε, αν ήταν αδροκτονία δεν θα το λέγατε παιδιά. Εδώ τώρα θέλω να κάνω και μια συζήτηση γιατί είπαμε αυτό. Το επεισόδιο έχει να μιλήσει για τη ζωή και την τέχνη μαζί. Και όταν μιλάμε ε, για την τέχνη, αυτόματα μιλάμε για τη ζωή, και γι' αυτό λοιπόν εγώ ανοίγω ένα κομμάτι το οποίο δεν συμβαδίζει τόσο, δεν, δεν εμπλέκεται άμεσα στη, στην τέχνη, αλλά επειδή μίλησα πριν λίγο για, το, είναι, μίλησα για το, αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που έφερε ένα έργο από αυτή την κατάσταση. Οπότε θέλω λίγο να, το, να μιλήσω γι' αυτό. Ε, πάρα πολύ, κυρίως άντρε. Ε, 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 αναρωτιούνται και λένε μα καλά, τόσοι ε, ε, δεν έχουν σκοτωθεί άντρε. γιατί δεν το λέτε ανδροκτονία ε, ε, γιατί λοιπόν υπάρχει πατριαρχία υπάρχει μητριαρχία ε, ε, χίλια δυο άλλα πράγματα, έχω να πω ότι όλες αυτές οι σκέψεις, δυστυχώς το ίδιο το αντρικό φύλλο δεν καταλαβαίνει ότι ε, είναι κλεισμένο σε ένα καλούπι της πατριαρχίας, γιατί άμα δεν υπήρχε πατριαρχία, δεν θα καταρχήν, δεν ε, θα υπήρχε χλεβασμός απέναντι στα προβλήματα που έχει ε, ο αντρικός πληθυσμός, για παράδειγμα, άμα ένας άντρας κακοποιηθεί από μια γυναίκα θα χλεβαστεί. Και από τους ίδιους τους άντρες. Εδώ πέρα μια γυναίκα πήγε να ζητήσει βοήθεια και δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Φανταστείτε ένα άντρας να δεχτεί κακοποίηση, σεξουαλική, κακοποίηση γενικότερα, να πάει να ζητήσει βοήθεια. Πόσο, πόσο θα χλεβαστεί Πόσο θα υπάρχει ένα τέλμα. Αυτό λοιπόν παιδιά δεν είναι, δεν είναι παρα... τίποτα άλλο από τις ρίζες της πατριαρχίας. Και είναι πραγματικά κρίμα γιατί ο πραγματικός όρος και η ιδέα του φεμινισμού που τόσο κατη κατηγορείται, γιατί εντάξει να πούμε εδώ και την αλήθεια, υπάρχει ο τοξικός φεμινισμός όπως σε όλα τα πράγματα, υπάρχει ο τοξικός φεμινισμός που ξέρουμε πολύ καλά τι είναι, αλλά υπάρχει και ο υγιής που η λέει ότι όλα τα φύλλα να είναι ίσα μεταξύ τους και να μην υπάρχει ε, ε, διαχώρηση με έναν τρόπο, ότι το ένα είναι πιο ισχυρό, το άλλο δεν είναι. Και εγώ με αυτή τη άποψη. Δεν είμαι τη άποψη, ο τοξικό φεμινισμό λέει, για παράδειγμα, και τώρα εντάξει, okay, μπορεί να ακούσω πάρα πολλέ αντίθετε γνώμε, αλλά εγώ θα πω ότι ένας, ο τοξικό φεμινισμό, για παράδειγμα, μπορεί να λέει ότι όλοι οι άντρε είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Όπω δεν είναι όλοι οι άντρε κακοί. Όπω αντίστοιχα, έρχεται σε αντίστοιχη με αυτό που λένε από την αντίθετη πλευρά, ότι όλε οι γυναίκε είναι ίδιε. Και αντίθετα, μετά έρχεται και λέει ο τοξικό φεμινισμό ότι όλοι οι άντρε είναι οι ίδιοι. Όχι. Όχι, προφανώ δεν είναι όλοι οι ίδιοι και γι αυτό, είμαστε, γι' αυτό βρίσκεται εδώ να μπορέσουμε όλα αυτά να τα βάλουμε σε μία, ε, σε μία ας πούμε, κλίμακα ίση. Ε, αλλά από εκεί και πέρα όμω τώρα, στο πιο, στο πιο σημαντικό που ανέφερα πριν, ότι είναι πραγματικά κρίμα, πάρα πολύ κρίμα, ε, να βλέπεις τέτοια τέτοι, γεγονότα, γεγονότα, άσχημα, απάνθρωπα, ε, και να μπορούμε, να ανοίγουμε πόρτες για να μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε με έναν τρόπο. Ε, μάλιστα μετά το περιστατικό με τους Αγίους Αναργύρους, πόσες γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες, ε, μπήκαν στη δίκαση να καταγγείλουν ε, τη βία από τους συντρόφους τους. Επίσης και λένε το κλασικό, το έχω ακούσει και αυτό, ότι και αυτό γινόταν και πριν τόσα χρόνια, αλλά δεν λέγανε και τίποτα. Ναι, αλλά πριν τόσα χρόνια όμω είχαμε άλλε δεκαετίε, υπήρχαν άλλοι όροι, υπήρχαν άλλε συνθήκε. Ξέρετε τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό, Μου ήρθε στο μυαλό τώρα κάτι εκπομπέ τύπου Σιαλιαροπούλου. Ξέρουμε όλε τι λέμε τώρα. Που, παιδιά, αν κάτσετε. και που... τα παρατηρήστε, γιατί σε πρώτη φάση είναι αυτή η ένοχη απόλαυση, λίγο που το βλέπει και γελά. Το έχω κάνει κι εγώ. Αλλά όσο περνάει ο καιρό και βλέπω τα επεισόδια, 9 στα 10 επεισόδια είναι μια γυναίκα που είναι κακοποιημένη από τον άντρα της. Και αυτό είναι οκ. Okay. Και το βλέπανε αυτό στη θέαση, στην τηλεόραση και θεωρώταν ως κάτι κανονικό. Ε, τώρα εντάξει δεν υπάρχει περίπτωση καλώς να βγει μια τέτοια εκπομπή και να έρθει μια γυναίκα που έχει κακοποιηθεί και να το παραθέτει αυτό το πράγμα σε μια ζωντανή εκπομπή. Ε, άμεσα νομίζω ότι θα έχουν έρθει τα κατάλληλα μέτρα και καλώς και έτσι πρέπει να είναι. Απλά θέλω να πω ότι κοιτάξτε να δείτε υπήρχε μια εκπομπή που πραγματικά Υπήρχε διασκέδαση και ψυχαγωγία πάνω στην κακοποίηση. Γιατί υπήρχαν και κάποιοι άντρε που είχαν κακοποιηθεί ξύσω από τι γυναίκε, έτσι. Και δεν το συζητώ εδώ, δεν λέγανε για τα γεγονότα στο γυναικείο φύλλο, θα λέγανε για το αντρικό κιόλα στο αντρικό φύλλο. Δεν... Ήταν εξαφανισμένα από το χάρτη αυτέ οι έννοιε. Ε, και λέω: Κοιτάξτε τώρα, πώ αλλάζουν οι εποχέ, ευτυχώ, και οι όρικοι συνθήκε που αυτό το πράγμα όχι σήμερα δεν, δεν, θα έπαιρνε το ok να βγει σε live εκπομπή και είναι καλό αυτό. Οπότε εγώ θεωρώ ναι ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά αλλά κάνουμε και πάρα πολύ βήματα πίσω, κάνουμε βήματα πίσω. Και θέλω να πω ότι όσο αγριεύουν τα πράγματα γιατί έχουμε περάσει την τελευταία δεκαετία οικονομική κρίση, περάσαμε και πανδημία, νομίζω ότι συσσωρεύεται πάρα πολύ ένταση, θυμός, οργή, που ο κόσμος ε, νομίζει ότι θα λύσει το πρόβλημά του ε, με την πιο ακραία λύση, τη βία. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε δει τόσο μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς ε, και επιτρέπει αυτό την οδό, να, να ανοίξει οδός στο να μην σταματήσουνε και να μην σταματήσουν οι συμπεριφορές οι οποίες πλέον, τουλάχιστον στα μάτια μου, δεν είναι αποδεκτές. Ε, και είναι πολύ κρίμα και γι' αυτό λέμε ότι εδώ η τέχνη, ε, με, αυτή τη, με αυτή τη μεγάλη παρένθεση που έκανα με, με αφορμή την Λαλέ, τη σημαία, η τέχνη λοιπόν έρχεται εδώ για να περιγράψει αυτή τη σκληρότητα της ζωής. Πάρα πολλοί ανακερούς έχουν αποτυπωθεί ε, ε, σε έργα, είτε ζωγραφικά έργα, είτε ταινίε, είτε μου, μου, ε, είτε κομμάτια μουσικά, η βιαιότητα του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα και η γέννηση, η ομορφιά. Οπότε η τέχνη νομίζω είναι ένα συνδετικός κρίκος της αλήθειας, της αλήθειας και της ζωής. Οπότε δεν χρειάζεται νομίζω να, να την καλουπώνουμε και να αποτρέπουμε τον εαυτό μας να ασχοληθεί με αυτήν. Δηλαδή αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι η αλήθεια μας είναι ότι κάποια στιγμή όταν βαριόμαστε στο μάθημα μπορεί να πάρουμε το στυλό και να ζωγραφίσουμε κάτι στο τετράδιο. Αυτό είναι μια αλήθεια που εκείνη την ώρα η τέχνη έρχεται να μας, ε, ουσιαστικά να μας το υπερθυμεί σε άλλη μια φορά ότι βρίσκεται παντού. Ε, γι' αυτό το είπα και σαν ερώτημα. Είναι παντού παιδιά και καλώ υπάρχει. Πιστέψτε με ότι για μια, μια μέρα πείτε ότι ο Θεός έλεγε παιδιά εγώ σήμερα ε, παραμερίζω την τέχνη από τον πλανήτη Γη. Παιδιά, ξέρετε τι θα γίνει. Θα γίνει χαμό. Θα γίνει, νομίζω, θα απο, αποδεκατιστούμε. Δηλαδή, όχι όμως να σα απαγορέψω να βλέπετε ταινίε, να, να τα πιο επιδερμικά, να ακούτε μουσική. Ακόμα και το μικρόφωνο, όλα εδώ πέρα που που έχουμε γύρω μας στο στούντι, όλα τα πράγματα έχουν ξεκινήσει από. έχουν δημιουργηθεί μέσα από την τέχνη. Ένα σχεδίασε, ε, ε, σχεδίασε το μικρόφωνο, ένα σχεδίασε το. πώς λέγεται αυτό εδώ πέρα για τον ήχο, να με βοηθήσει κάποιο. Ε, την κονσόλα. Όλα, όλα, όλα σχετίζονται με την τέχνη. Παιδιά θα είχαμε υποδεκατιστεί τελείω. Τελείω. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα εσεί να πάτε να θέλετε να τραγουδήσετε στο μπάνιο μόνοι σα και να μην μπορείτε, να μην σα βγαίνει φωνή, γιατί έχει μπει σε μιούτ, γιατί δεν κάνει. Ε, δεν επιτρέπεται να παράξουμε τέχνη. Μιλάμε για τόσο, 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 σημαντικό πράγμα είναι η δημιουργία και η τέχνη είναι αναγκαία στη ζωή μας τόσο πολύ. Ε, μετέπειτα λοιπόν ε, από τη σημαία της Λαλέμου, καθώς ε, Έγραφα το επεισόδιο, μου ήρθε μια άλλη καλλιτέχνη αν θέλετε, η καλλιτέχνη τη ημέρα βασικά, η οποία είναι η Σιρήνε Σάτ, είναι φωτογράφο. Γεννήθηκε το 1957 15... στο Κασβίζ. Συγγνώμη το λέω σωστά, του Ιράν. Ε, και ουσιαστικά έκανε ε, ε, art. Τι είναι video art με λίγα λόγια, δεν είναι κινηματογράφος ακριβώς. Ε, στον κινηματογράφο δηλαδή ε, υπάρχει μία ροή, υπάρχει μία υπόθεση που διαδραματίζεται και είναι συγκεκριμένο το, το πλαίσιο, υπάρχουν σκηνές, υπάρχουν ε, συγκεκριμένα πλάνα, υπάρχουν ε, κάποιοι, κάποιοι, ας πούμε... Ζωτικοί κανόνε. Εδώ πέρα, ε, στη video art μπορεί να είναι ένα πλάνο μόνο για ώρες. Μπορεί να μην έχει συγκεκριμένη υπόθεση, μπορεί απλά να μας θέλει ε, να μας παρουσιάσει μάλλον μία εικόνα που κουνιέται και μέσα από αυτή να γίνει ένα έργο. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί για παράδειγμα εν, μια, ένα έργο video art να είναι για παράδειγμα οι άνθρωποι που περπατάνε στον δρόμο και να είναι ένα βίντεο 10 λεπτών. Δηλαδή δεν έχει κάποια απαραίτητα μία συριακή ε, οδό. Μπορεί να είναι κάτι που είναι μεμονωμένο. Λοιπόν, η Σιρή Σάτ είναι φωτογράφος, ζει ακόμα, και γενικότερα το έργο της είχε να κάνει με τις γυναίκες, την πατριαρχία, με έναν τρόπο, αλλά ταυτόχρονα με το θρησκευτικό στοιχείο που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες. Ένα πολύ γνωστό της έργο είναι το «Ουμενο Φαλάχ» το 1993, όπου είναι μια σειρά φωτογραφιών με γυναίκες που από εκείνες τις χώρες και την αυτό τους βάζει πολύ, που κρατάνε συνήθως όπλα, είναι πορτρέτα και φοράνε νομίζω και μαντήλες και πάνω είναι γραμμένα με πέρσικη καλλιγραφία, είναι πάρα πολύ γνωστά της και βλέπεις, σχολιάζει με αυτόν τον τρόπο τις γυναίκες και το πώς το βιώνω, ποια είναι η ένταση που υπάρχει ε, σε, αυτή, σε αυτό το πλαίσιο, το κα, κατα, καταναγκαστικό, το βρήκα, καταναγκαστικό πλαίσιο, ε, η, η θέση της. Ένα επίσης άλλο έργο που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, ε, είναι τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι τον τίτλο να σας πω, είναι ένα βίντεο το οποίο είναι γύρω στα 10 λεπτά, όπου παρουσιάζει έναν άντρα, να, σε ασπρόμαυρο να τραγουδάει σε κοινό. Να τραγουδάει ένα άσμα ε, και μετά παίρνει χειροκροτήματα και τα λοιπά και αμέσως μετά κάνει κάτι και βλέπουμε ένα πλάνο, μονοπλάνο συγκεκριμένο και τα δύο είναι μονοπλανά, ε, που είναι μια γυναίκα που τραγουδάει, που τη βλέπεις και τραγουδάει στην ίδια σκηνή και από κάτω το, δεν υπάρχει κοινό. Οπότε εκεί μας δείχνει η Σάτ το πόσο δεν ακούγονται οι γυναίκες δεν έχουν φωνή, δεν γίνεται να τις ακούσει κανείς. Που μαντέψτε, αυτό εννοείται πως ε, υπάρχει μέχρι σήμερα και θα υπάρχει. Ε, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα που εγώ πιστεύω ότι θα διαφοροποιηθούν σε ένα βαθμό, αλλά δεν θα αλλάξουν τελείως, ε, είναι ένα από τα χαρακ... Τουλάχιστον εμένα αυτό το έργο με έχει συγκλονίσει, είναι από τα πρώτα της που είδα, ε, με έχει στιγματίσει ε, από τις σρήνες σαν εγώ άρχισα να ασχολούμαι με το βίντεο και γενικότερα ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα με μια σχετικά απλή ε, μετάβαση και μία απλή ματιά σου παραθέτει ένα πολύ, πολύ σχηρό μήνυμα. Ε, έχει κάνει πάρα πολλά έργα. Επίσης ένα άλλο γνωστό έργο της είναι το 2004 μία τριπλή βίντεο προβολή εγκατάσταση το «Μαχντόχτ». Πάντα το λέω, όχι το λέω πάντα λάθος αυτό το έργο, πάντα με συγχωρείς Νιεσίριν, με συγχωρείς. Ε, Μαχντόχτ. Σωστά. Ε, και ουσιαστικά είναι πέντε βιντεοεκαταστάσεις, είναι τρεις σειρέ από πέντε βιντεοεκαταστάσεις βασισμένε βασισμένες στο ε, μυθιστόρημα Women Without Men και εννοείται ότι το συγκεκριμένο είναι απαγορευμένο στο Ιράν. Ε, μπορείτε να το αναζητήσετε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και γενικότερα όλη της η δουλειά, η βιβλιογραφία και η θεματολογία της βασίζεται γύρω από την ε, θέση της γυναίκας στις συγκεκριμένες χώρες. Και μετέπειτα αυτό μπορεί να το μεταφράσει ο καθένας ή και καθεμία όπως θέλει. Και στο συγκεκρι... στα συγκεκριμένα έργα μιλάει για κάποιες γυναίκες που προσπαθούν να απεγκλωβιστούν και να φύγουν από την κοινωνία που ζουν. ε, ε είναι τρομερά και επίσης οι φωτογραφίες της, γιατί έχει κάνει μια τεράστια σειρά φωτογραφιών, σου αποδίδουν αυτό, αυτή τη βουβή τη σιωπή, την απαγορευμένη σιωπή που έχει καταδικαστεί το γυναικείο φίλο να έχει. Ε, και πόσο μάλλον σε αυτές τις σχόλες που επικρατεί και πάρα πολύ θρησκεία και είναι και ανδροκατούμενοι πάρα 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 πολύ, ε, που εκεί μιλάμε για άλλους όρους, μιλάμε όχι απλά το τέρας της πατριαρχίας έχει βγει, έχει καταπιεί ό,τι βρίσκει μπροστά του, γιατί να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι η πατριαρχία δεν... Γιατί πολλοί το λένε ότι μιλάτε για την πατριαρχία, μιλάτε για την πατριαρχία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Η πατριαρχία είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό το οποίο είναι παγκόσμιο. Ε, απλά ανάλογα με τη χώρα, την τοποθεσία, ε, τι συνθήκε, ε, του όρου διαμορφώνεται. Στην Ελλάδα, ναι, έχουμε, αλλά δεν έχουμε σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο υπάρχει, για παράδειγμα, στο Ιράν ή στι χώρε τη Ανατολή που είναι σκληροπυρηνικά τα πράγματα. Αλλά δεν πάβει όμω να είναι η στις χωρες τη ανατολη που ειναι σκληροπυρηνικα τα πραγματα αλλα δεν παβει ομως Γιατί μην ξεχνάτε κιόλα πριν μερικά χρόνια. Άμα δείτε σε κάτι γκάλο που υπάρχουν στο YouTube, στο TikTok, οπουδήποτε άλλο, ε, βλέπετε το κλασικό να ρωτάει ο δημοσιογράφος, πιστεύετε ότι οι γυναίκες έχουν δικαιώματα. Ε, και λέει κάποιο ότι όχι, είναι για το σπίτι ή με το επίθετο, ότι άμα δεν πάρει το επίθετό μου δεν, δεν είναι γυναίκα ή κάτι τέτοιο. Είναι, δεν απέχουν. Και επειδή τώρα εμείς κάνουμε αγώνες με νύχια και με δόντια να απομακρυθούμε από το πρόβλημα, να απομακρυθούμε από αυτό το τραύμα, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν υπήρχε. Και λέμε ότι κοίταξε ναι, αλλά στις χώρες εκεί παντρεύουν τα παιδιά τους από 15 χρονών, 14, ενώ εμείς δεν τα κάνουμε αυτά. Έχουμε αναζητήσει το παρελθόν της Ελλάδας, ίσως που Παντρεύαμε και γινόντουσαν στην οικέσια. υπήρχε πρίκα και 15 χρονών, για παράδειγμα οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας 16 ήταν αραβωνιασμένοι και μετέπειτα ήταν ok αυτό. Ε, μην ξεχνάμε και τις δικές μας τις ρίζες, απλά εμεί προσπαθούμε και επειδή βρισκόμαστε σε μια χώρα δυτικού κόσμου, λέμε τώρα που ναι μεν όλα τα πράγματα εξελίσσονται με πολύ ε, γρήγορους ρυθμούς ε, και καλός ή κακώς είμαστε σε πολύ καλύτερη ε, μοίρα και οδό από τις χώρες της Ανατολής, έτυχε να είμαστε γιατί έτυχε να γεννηθούμε εδώ... Ε, ε, Σαν λαό, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορεί εγώ να είχα γεννηθεί, α πούμε, στο Ιράν. Και τώρα τα πράγματα να ήταν άλλε, να μην βρισκόμουν εδώ, να βρισκόμουν να, ε, κάπου κρυμμένη, γιατί άμα έβγαινα χωρί τον άντρα μου έξω, να με σκοτώνανε. Λέμε τώρα. Έτυχε και γεννήθηκα στην Ελλάδα. Ε, οπότε και εμεί τα κάναμε αυτά και ακόμα τα κάνουμε κάπου. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, σε καμία περίπτωση, γιατί έχουν αλλάξει οι όροι. Πλέον 15 χρονών είναι παιδί όπω θα έπρεπε να είναι κανονικά, αλλά. 15 χρονών πριν μερικά χρόνια ήταν γυναίκα. Ο όρο εκεί ε, ήταν αντίστοιξη τελείω. Ήταν μια γυναίκα που ήταν έτοιμη να παντρευτεί, να αφοσιωθεί στον άντρα τη, ο οποίο άντρα ήταν 18 χρονών, και να τον υπηρετεί και να είναι στο σπίτι, να κάνει τα παιδιά, να γεννήσει παιδιά, να φέρει στον κόσμο ζωή. Και επίση κιόλα, όσο πάμε ακόμα πιο πίσω, άμα έφερνε γυναίκα στον κόσμο, έφερνε ένα κορίτσι στον κόσμο. Ε, Ηταν καταδικασμένη. Ηταν ήτανε καταδικασμένη γιατί δεν θα συνεχιζότανε κιόλα ε, η παράδοση και η, η αντρική γενιά, α το πούμε. Ακόμα και μέχρι σήμερα έχω ακούσει ιστορίε ε, από πατεράδες που δεν χαιρόντουσαν επειδή δεν γεννήθηκε το παιδί τους αγόρι. Δεν έκανα γιο. Ε, και αυτά είναι ακόμα. Ε, αποστάγματα όλη αυτή τη γενιά που μα έχει καταστρέψει και τώρα εμεί προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα. Πώ το πω. Τα, τα τα τραύματα που μας έχει αφήσει. Δεν το συζητώ σίγουρα πάντα όπου υπάρχουν άσχημα, υπάρχουν και όμορφα. Θέλω να πω ότι και γυρνώντα πίσω, μας άφησαν μία ε, μια ρίζα, μία παράδοση που από τι παραδόσεις, όσο τώρα και μπορεί να ακουστεί. Και... Κάποιοι, άλλοι, κάποιοι άνθρωποι να έρθουν λίγο σε αντιπαράθεση με αυτό που θα πω, αλλά οι παραδόσεις οι, που εκπέμπουν υγεία, που είναι οι ρίζες μας, είναι τα πράγματα που μας λένε ότι εδώ ε, γεννηθήκαμε και μπορούμε και ξαναγεννάμε πράγματα για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή εμείς τώρα που γεννάμε πράγματα θα τα έχουν και οι υπόλοιποι. Αυτό δηλαδή με, με αυτή την έννοια η παράδοση, η ρίζα, γιατί... Υπάρχουν και οι καλέ, υπάρχουν και σκοτεινέ πλευρέ τη παράδοση, όπω είναι αυτά που είπα. Και η Πατριαρχία δυστυχώ είναι μια παράδοση που καλά κρατεί δυστυχώ και ακόμα υπάρχει και αναβοσβήνει τη φωτιά τη ακόμα. Ε, και γι' αυτό είμαστε εδώ λοιπόν, και πόσο μάλλον μέσα από την τέχνη όσο μπορούμε, ε, να μιλάμε γι' αυτά. Και παιδιά, η τέχνη ε, είναι ένα σκύπο που συνεχώς ανθίζει. Δεν μπορούμε να τις βάλουμε όρια και όσο ζούμε θα παράγουμε τέχνη για να ξαναγυρίσω λίγο στην αρχή και να κλείσω λίγο πιο εύθυμα. Ε, μη φοβάστε να παράξετε, να γεννήσετε, να δημιουργήσετε και δεν, χρειάζεστε να, δεν χρειάζεται μάλλον να είστε καλλιτέχνες για να το κάνετε. Αλλιώ θα έχουμε καταστραφεί. Δεν, και το λέω τώρα ακούγεται πολύ τετριμένο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι θα ήταν όλα πολύ δύσκολα. Πολύ πολύ δύσκολα ζωτικά να έρθουν σε μία ευθεία και να προχωρήσουν σε, σε μία διαδρομή. Και εγώ, αυτό που έχω να πω θέλω να κλείσω να κυρίως ε, και για τους γονείς, ότι μη φοβάστε, είναι αυτό που έχω ξαναπεί και άλλη φορά, να ασχοληθείτε με την τέχνη, να, τα παιδιά σας να ασχοληθούν με την τέχνη. Μην τα περιορίζετε, όχι μόνο στις δραστηριότητε και στην καθημερινότητα. Αν ακούσετε το παιδί σας να τραγουδάει, μην του βάλετε φρένο γιατί τραγουδάει φάλτσα. Μην πείτε ότι ξέρει κάτι, έλα δεν έχεις φωνή. Ή ότι έλα δεν είσαι εσύ για τραγουδιστής, εσύ δεν είσαι ποδοσφαιριστής. Αφήστε τον εκφραστή. Αφήστε τον να βγάλει από μέσα του τον πόνο του, τη χαρά του και να την κάνει τέχνη. Μα δεν μπορεί όντω να μην γίνει τραγουδιστή. Μπορεί όντω. Η φωνή του να μην. Ε, όχι να μην είναι καλή, να μην, είναι, ε, να μην, να μην έχει τα απαιτούμενα προσόντα ή. Την ικανότητα για να γίνει τραγουδιστή, αλλά έχει όλο το δικαίωμα να τραγουδήσει. Και παιδιά, είναι πολύ ωραία. Όσο άσχημη είναι η ζωή, είναι και ωραία. Και η τέχνη βρίσκεται και στα, δύο, και στα δύο της σημεία και πρέπει και στα δύο της στρατόπεδα, όχι, στρα όχι δεν μου αρέσει η λέξη στρατόπεδο, δεν θέλω στρατόπεδο, στα, στις δύο της πλευρές να ακούγεται και πόσο μάλλον πόσο μάλλον στην, στην ωραία, στην χαρούμενη πλευρά, αλλά και αντίστοιχα στη σκοτεινή. Γιατί μέσα από τη, όταν αναδύεται η αλήθεια, μέσα, σκοτά, μέσα στα σκοτάδια και πόσο μάλλον με το εργαλείο της τέχνης, πιστέψτε με, είναι αυτή που θα οδηγήσει και θα φέρει πιο κοντά την απέναντι πλευρά που είναι η αισιοδοξία, η χαρά, η παγκόσμια ειρήνη, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έρθει ποτέ, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε με έναν τρόπο το άσπρο και το μαύρο να είναι σε μια ισορροπία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ε, το λευκό δεν φαίνεται χωρί μαύρο. Και αντίστοιχα μετέπειτα, ε, το μαύρο δεν μπορεί να αναδειχθεί χωρί το λευκό. Οπότε λοιπόν έτσι είναι η ζωή: τέχνη, ομορφιά, δυστυχία, λύπη. Αλλά εμεί κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να την διασχίσουμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ελπίζω να μην σα κούρασα, ελπίζω να περάσετε καλά, να σκεφτείτε, να προβληματιστείτε και μέχρι την επόμενη φορά θέλω να πω να παράγετε τέχνη σε κάθε στιγμή της ημέρας. Αυτά από μένα. Φιλιά πολλά, μου να περνάτε ωραία.